Κάλιο αργά παρά ποτέ για τους σπουδαστές της ΑΣΤΕΚ στον Άγιο Νικόλαο, οι οποίοι έστω και μετά από καθυστέρηση σχεδόν 2 μηνών, επέστρεψαν κανονικά πίσω στα θρανία τους μετά τις γιορτές. Έχουν προσληφθεί οι καθηγητές που παίρνουμε κάθε χρόνο στη σχολή. Από τη 10 Γενάρη, λοιπόν, έχουμε κανονικά ξεκινήσει μαθήματα. Βέβαια, έχουμε ζητήσει μια παράταση του εξαμήνου λόγω του ότι χάθηκαν κάποιες μέρες λόγω της κατάληψης των παιδιών και το εξάμηνο θα παραταθεί από ό,τι μας είπαν από το Υπουργείο για κατά 2 εβδομάδες προκειμένου να κερδίσουμε τις χαμένες ώρες. Μπορεί τα κενά σε εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό επιτέλους να καλύφθηκαν, ωστόσο τα υπόλοιπα προβλήματα παραμένουν άλυτα παρά τις αναρρύθμιτες εκκλήσεις των φοιτητών προς την πολιτεία. Αρκετές ημέρες μάλιστα έχουν περάσει και από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με το Υπουργείο Τουρισμού. Παρ' όλα αυτά, οι φοιτητές ακόμα περιμένουν να δουν τις υποσχέσεις να γίνονται πράξεις. Έγινε από τον κύριο Κικίλια, ο οποίος ήταν στη συνάντηση, και η κυρία Ζαχαράκη, υφυπουργός. Δόθηκαν κάποιες υποσχέσεις σχετικά με το θέμα του φοιτητικού πάσου των παιδιών και θα γίνει και καμία προσπάθεια σχετικά με την ένταξη της σχολής στο πρόγραμμα Erasmus. Για τα υπόλοιπα όλα, δυστυχώς, δεν έχουμε κάτι θετικό. Υπόθηκε για τουριστική ακαδημία, το οποίο δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει και πότε θα γίνει. Δεν υπάρχει κάποιο πάσο, δεν υπάρχει κάποια έκπτωση σε όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε στην καθημερινή μας ζωή. Και πολλές φορές καταφεύγουμε να βρίσκουμε δουλειά μέσα στο χειμώνα, τετράωρη και εξάωρη απασχόληση για να μπορούμε να βγάζουμε πέρα έστω το ενίκιο μας και κάποια από τα προσωπικά μας έξοδα, τα οποία δεν θα χρειαζόταν να γίνει όλο αυτό αν υπήρχε έστω μία λέσχη. Δεν μιλάω για στέγη, μιλάω για λέσχη, δηλαδή το φαΐ που είναι το πιο βασικό. Την ένταξη της ΑΣΤΕΚ στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτη ζητούν φοιτητές και εκπαιδευτικοί της σχολής, οι οποίοι απέστειλαν ανοιχτή επιστολή προς την κυβέρνηση σε μια ακόμα προσπάθεια να ακουστούν οι φωνές τους.